Ετοιμάζεται ο κύριος Ανδρέας Ζαμπούκας από το liberal.gr. Εδώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Θέλω να γυρίσω λίγο στην συμφωνία των Πρεσπών. Να υπενθυμίσω ότι η υπόθεση αυτή διαπραγματεύεται πολλά χρόνια, ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας έφτασαν τα πράγματα μέχρι κάποιο σημείο, στο Βουκουρέστι και τα λοιπά, για να μην σας καθυστερώ. Τώρα λέτε εσείς ότι χάσαμε το ΝΑΤΟ. Δεν ανακτάται η υπόθεση, δημιουργείται τελεσμένα νομικά η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν μπαίνει θέμα. Υπάρχει ο δρόμος όμως ο ευρωπαϊκός. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε προετοιμαστεί, γιατί πολύ σύντομα θα βρεθούμε απέναντι σε αυτήν την ιστορία, δεδομένου ότι η υπόθεση της Συμφωνίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα φτάσει αργά ή γρήγορα. Και με κίνδυνο να διχάσει τους Έλληνες και να ενώσει τους Σκοπιανούς, όπως είπατε χαρακτηριστικά πριν από μερικούς μήνες. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν έχετε σχεδιάσει κάτι στην ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων και αν και για σας το θέμα γλώσσα μακεδονική και ταυτότητα μακεδονική τι περιεχόμενο έχει για την πολιτική σας. Ευχαριστώ. Θέλω κύριε Διαμαντόπουλε να επαναλάβω και εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη ότι καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε δεχθεί την εκχώρηση της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής ταυτότητας. Γιατί ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία συνθέτουν τον πυρήνα ενός εν δυνάμει νέου μακεδονικού αλυτρωτισμού. Το ζήτημα δεν ήταν ποτέ ο Μέγας Αλέξανδρος και τα αγάλματα τα οποία ο κάθε κύριος Γκρουέσκι ήθελε να χτίσει στα Σκόπια. Όλοι γνωρίζαμε ότι αυτό ήταν ένας τόσο ανυπόστατος ιστορικός ισχυρισμός που δεν θα μπορούσε να αντέχει σε καμία ουσιαστική κριτική. Αλλά το πρόβλημα ήταν πάντα η γλώσσα και η εθνότητα. Και τα τηλεγραφήματα, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα, δεν είναι καινούργια, τα είχαμε δει και στο παρελθόν, καταδεικνύουν τι? Ότι η μόνιμη διεκδίκηση και ο τελικός στόχος των Σκοπιανών ήταν ακριβώς να πετύχουν αυτό. Την κατοχύρωση της γλώσσας και της εθνότητας. Και αυτό το πέτυχαν. Το πέτυχαν με τη σημερινή κυβέρνηση. Με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Όπως σας είπα, αυτή η συμφωνία δημιουργεί προηγούμενα και τετελεσμένα. Η πορεία των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πορεία η οποία προς το παρόν προδιαγράφεται μακρά. Θα εξετάσουμε την επόμενη μέρα όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας.